Στην καρδιά της καταπράσινης Ιθονίας γνωρίστε το Lakara Camping Bungalows. Διακοπές για όλους. Ανέμελες, ξεκούραστες, γεμάτες δράσεις. Μόνος με παρέα ή την οικογένεια. Lakara Camping Bungalows. Χαθείτε μέσα στη φύση και βουτήξτε στα καταγάλανα νερά του Lakara Camping Bungalows. Που αλλού, στη Σιθωνία Χαλκιδικής. Γιατί το κάμπινγκ είναι τρόπος ζωής. Στο Lakara είναι η απόλυτη εμπειρία. Ξέρουμε πού μεγαλώνουν και πώς στρέφονται. Γι' αυτό επιλέγουμε γάλα από ντόπιες μακεδονίτικες φυλές κατσικιών και παράγουμε το κοφινάκι Βαλμά. Με αγνά παραδοσιακά υλικά του τόπου μας και ποιότητα Βαλμά. Κοφινάκι Βαλμά. Το εξαιρετικό κατσικίσιο τυρί. Το καλοκαίρι ήρθε και η πανέμορφη Χαλκιδική σας περιμένει να απολαύσετε για άλλη μια φορά το καταπράσινο τοπίο της. Περιπλανηθείτε στις ηλιόλουστες αμμουδιές της, χαρείτε τα καταγάλανα νερά της και εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες που σας προσφέρει. Οι έμποροι και οι επαγγελματίες της Χαλκιδικής σας καλωσορίζουν και αυτό το καλοκαίρι. Σας υπόσχονται με υπευθυνότητα και σεβασμό, άριστη εξυπηρέτηση, άψογο σέρβις, φιλικές τιμές και πάνω απ' όλα ζεστή και ανθρώπινη συμπεριφορά. Καλώς ήλθατε στη Χαλκιδική. Καλώς ορίσατε στις διακοπές των ονείρων σας. Σε κάθε επαφή με τις ομορφιές του τόπου μας, νιώθω ότι βρισκόμαστε σε ένα μέρος βγαλμένο από τις σελίδες λογοτεχνικού βιβλίου. Το γαλάζιο της θάλασσας, το μπλε του ουρανού, το πράσινο των δέντρων, το χρυσαφί του ήλιου. Χρώματα και αρώματα παντού. Δημιουργήματα από ένα μαγικό ραβδί μιας καλής μάγισσας που τα χάρισε απλόχερα σε κάθε γωνιά. Και εδώ φυσικά η ιστορία παίζει σπουδαίο ρόλο. Η ιστορία στην Κασάνδρα βρίσκεται παντού. Κάτω από κάθε πέτρα, πίσω από κάθε κτίριο που ακόμα στέκει αγέροχο, όρθιο και αντιστέκεται στο χρόνο. Στην Καλάνδρα, το Ποσίδι και σε όλη την περιοχή υπάρχουν γραφικές ταβέρνες, ψαροταβέρνες και εστιατόρια, καθώς το καλό φαγητό και ιδιαίτερα το φρέσκο ψάρι είναι αυτό που χαρακτηρίζει την περιοχή. Φυσικά, οι όμορφες τοποθεσίες και το καλό φαγητό δεν θα μπορούσαν να συνδυάζονται άψογα και με τη φιλοξενία των κατοίκων. Γι' αυτό και η περιοχή είναι από τους πιο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς της Χαλκιδικής. Το Ποσίδι είναι μια πανέμορφη περιοχή και παράλληλα είναι και η παραλία της Καλάνδρας με μια χρυσαφένια αμμουδιά και σημείο αναφοράς της είναι ο φάρος της περιοχής. Ο φάρος αυτός κατασκευάστηκε το 1864 από τη γαλλική εταιρεία Φάρων. Το ύψος του φτάνει τα 14,5 μέτρα και το εστιακό του ύψος τα 23 μέτρα. Την ομορφιά μιας περιοχής την κάνουν οι εικόνες. Τα δέντρα, τα λουλούδια, ο ουρανός, η θάλασσα, ο ήλιος της. Την κάνει η ιστορία της, ο πολιτισμός της, οι γεύσεις της, τα αρώματά της. Την ομορφιά μιας περιοχής την κάνουν οι άνθρωποι της. Βασίλα. Ναι, ακούει. Λοιπόν, πέστε μου τι καλό μπορεί να βρει κανείς εδώ στην περιοχή σας. Εσείς που είστε και ψαράς και... Είναι τα μπαρμπούνια πρώτον που είναι από εδώ από το Ποσίδι, ο μπακαλιάρος, το λαβράκι, τα μουσμούλια, οι γαρίδες που βγαίνουν εδώ στο Ποσίδι στην περιφέρεια της Καλάνδρας, το Ποσίδι. Πηγαίνουμε και τα ψαρεύουμε. Εγώ είμαι και ψαράς. Πηγαίνω και ψαρεύω. Σας αρέσει? Το επάγγελμα που έχω κάνει, δεν έχω κάνει άλλο επάγγελμα στη ζωή μου. Το μόνο επάγγελμα που κάνω είμαι ψαράς. Άλλο. Και τα φέρνω εδώ στο γιο μου στην ταβέρνα, του ψαρονταβέρνα. Του στέκει του Βασίλα.
Τι έχετε να πείτε λοιπόν για την ομορφιά της θάλασσας σε κάποιον επισκέπτη που έρχεται στην περιοχή σας? Είναι πιο όμορφο από τη θάλασσα που το απολαμβαίνει καθένας που έρχεται και κάνει ένα μπάνιο ωραίο. Καθαρή θάλασσα έχουμε. Ο κόσμος είναι καλός. Τα πάντα εδώ. Τα απολαμβαίνει. Καθαρό ψάρι, καθαρή θάλασσα. Πετε μου τώρα, ένας ψαράς, όταν είναι πάνω στο καΐκι, τι είναι αυτό που μαγειρεύει? Για δουλειά είναι που θα κάνει μια ψαρόσωπα για να αυτό και μετά ύστερα να κάνει ψάρια, ας πούμε, τηγανιτά, σαχανάκι, τέτοια ψάρια, ας πούμε. Ναι, γίνονται. Είναι σαν να είσαι μέσα στην ερεμιά, ας πούμε, να είσαι μόνος μέσα στη θάλασσα, αυτά θα κάνεις. Σαχανάκια, τηγανιτά, ψαρόσωπα, που λέμε εμείς οι ψαράδες, αυτό. Ναι. Στην ψαρόσουπα, η ψαρόσουπα πώς γίνεται το ψαράδο? Με νερό της θάλασσας έχω ακούσει, χρησιμοποιείται νερό από τη θάλασσα. Βάζουμε το γλυκό του νερό, βάζουμε πατάτες, κρεμμεδάκια, σέλιανο, αν έχουμε, αν δεν έχουμε, βάζουμε πατάτα και κρεμμύδι, που γίνεται πιο ωραία η σούπα. Και ψάρια διάφορα, μπακαλιάρο. Γίνεται πιο νόστιμη η σούπα. Πολλά ψάρια μέσα, είναι πιο νόστιμη η σούπα, έχει διάφορα ψάρια και γίνεται η σούπα πιο καλή. Το πιο ωραίο ψάρι για ψαρόσουπα ποιο είναι? Είναι ο σκροπιός και ο μπακαλιάρος. Σκροπίνα που λέμε εμείς οι ψαράδες. I know you feel where I'm coming from. Regardless of the things my past that I've done. Most of it really was for the hell of the fun. On the carousel so around I spun. With no directions, just trying to get some. Trying to chase skirts living in the summer sun. This is how I lost more than I had ever won. And honestly, I ended up with none. There's no much nonsense, it's on my conscience. I'm thinking baby you should get it out. I don't wanna sound redundant, but I was wondering if there was something that you wanna know. But never mind that, we should let it go. Cause we don't wanna be a TV episode. And all the bad thoughts, just let them go. Beautiful girls all over the world. Όταν ένα μέρος έχει κάποια από αυτά τα στοιχεία, είναι όμορφο. Όταν όμως τα έχει όλα, είναι ένα μέρος που δεν θα μπορέσει να ξεχάσει ποτέ. Και τα μέρη που είδαμε σήμερα είναι ξέχαστα. Και για εμάς που τα νιώθουμε δικά μας, είναι κάτι περισσότερο. Είναι η υπερηφάνεια μας. Οι εικόνες που αντικρίσαμε στο Ποσίδι και στην Καλάνδρα μάγεψαν στην κυριολεξία και τα μάτια και την ψυχή μας. Και ανήκουμε στους τυχερούς, γιατί μπορούμε να έρθουμε ξανά και ξανά. Εσείς όμως που δεν έχετε έρθει, ακούστε τη συμβουλή μας και επισκεφτείτε αυτόν τον τόπο. Αυτό που θα ζήσετε εδώ θα μας δικαιώσει. Ξέρουμε πού μεγαλώνουν και πώς στρέφονται. Γι' αυτό επιλέγουμε γάλα από ντόπιες μακεδονίτικες φυλές κατσικιών και παράγουμε το κοφινάκι Βαλμά. Με αγνά παραδοσιακά υλικά του τόπου μας και ποιότητα Βαλμά. Κοφινάκι Βαλμά. Το εξαιρετικό κατσικίσιο τυρί. Στην καρδιά της καταπράσινης Ιθονίας γνωρίστε το Lakara Camping Bungalows. Διακοπές για όλους, ανέμελες, ξεκούραστες, γεμάτες δράσεις, μόνος με παρέα ή την οικογένεια. Lakara Camping Bungalows. Χαθείτε μέσα στη φύση και βουτήξτε στα καταγάλανα νερά του Lakara Camping Bungalows. Πού αλλού? Στη Ιθονία Χαλκιδικής. Γιατί το camping είναι τρόπος ζωής. Στο Lakara είναι η απόλυτη εμπειρία. Το καλοκαίρι ήρθε και η πανέμορφη Χαλκιδική σας περιμένει να απολαύσετε για άλλη μια φορά το καταπράσινο τοπίο της. Περιπλανηθείτε στις ηλιόλουστες αμμουδιές της, χαρείτε τα καταγάλανα νερά της και εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες που σας προσφέρει. Οι έμποροι και οι επαγγελματίες της Χαλκιδικής σας καλωσορίζουν και αυτό το καλοκαίρι. Σας υπόσχονται με υπευθυνότητα και σεβασμό άριστη εξυπηρέτηση, άψογο σέρβις, φιλικές τιμές και πάνω απ' όλα ζεστή και ανθρώπινη συμπεριφορά. Καλώς ήλθατε στη Χαλκιδική. Καλωσορίσατε στις διακοπές των ονείρων σας.
πρωτοβουλίες σαν και αυτή των κατοίκων της Αγίας Παρασκευής, όπου μπόρεσαν με δικά τους μέσα να πάρουν ένα κτίριο το οποίο δεν είχε καμία χρησιμότητα και να το κάνουν ένα μουσείο λογογραφίας, είναι εξαιρετικές. Ο πολιτισμός και η παιδεία είναι οι μόνες δράσεις οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν μια κοινωνία να ξεπεράσει τα προβλήματα που έχει, ειδικά την περίοδο της κρίσης. Και αξίζουν διπλά συγχαρητήρια στο χωριό της Αγίας Παρασκευής και στους κατοίκους, διότι έκαναν ένα τεράστιο αγώνα χωρίς να μας ενοχλήσουν παρά ελάχιστες φορές. Είναι άξιοι. Και ελπίζουμε το παράδειγμά σας να το ακολουθήσουν και άλλα χωριά. Στηρίζει ο Δήμος τις πολιτιστικές δράσεις? Νομίζω ότι κάθε δημοτική αρχή, έτσι και η δικιά μας, προσπαθεί να είναι αρρωγός στις προσπάθειες ανάλογων δραστηριοτήτων. Και ακόμα περισσότερο σε μικρά χωριά, νομίζω. Ένα στολίδι για την Κασάνδρα και πιο συγκεκριμένα για την Αγία Παρασκευή εγκαινιάστηκε σήμερα. Ένα θαύμα για την τοπική κοινωνία που προσπάθησε με πολύ αγάπη και μεράκι για να φέρει εις πέρα στην αποστολή που έθεσαν οι ίδιοι στον εαυτό τους. Ένα ιστορικό και λαογραφικό μουσείο. Ένα μουσείο που θα χωρέσει μέσα του όλη την ιστορία του τόπου, την παράδοση, την κουλτούρα και τον πολιτισμό του. Οι καιροί δύσκολοι και το εγχείρημα τολμηρό. Κι όμως, το μόνο που χρειάζεται ο άνθρωπος για να καταφέρει είναι η αγάπη. Και όταν κανείς μπει μέσα στο χώρο του μουσείου, το καταλαβαίνει με την πρώτη ματιά. Κοιτώντας γύρω σου, είναι λες και βρίσκεσαι ξαφνικά δεκάδες χρόνια πίσω. Οι άνθρωποι του παρελθόντος βρίσκονται παντού και σου γνέφουν. Μέσα από τα αντικείμενα, τις φωτογραφίες, τους πίνακες στους τοίχους. Ο κόσμος του χωριού όχι μόνο αγκάλιασε την πρωτοβουλία του πολιτιστικού συλλόγου της περιοχής και έδωσε το παρόν στα εγγένεια του συλλόγου, και ο Δήμος Κασάνδρας στάθηκε δίπλα στην πρωτοβουλία αυτή, αρρωγός, τονίζοντας σε κάθε ευκαιρία τη σπουδαιότητα του εγχειρήματος. Οι άνθρωποι του συλλόγου όμως είναι αυτοί που έβαλαν ψυχή και έδωσαν σάρκα και οστά στο όνειρό τους. Πετε μου, πόσο σημαντικές είναι οι πρωτοβουλίες σαν αυτή που βλέπουμε σήμερα στην Αγία Παρασκευή από τον Πολιτιστικό Σύλλογο? Αυτό είναι αυτονόητο, τώρα δεν χρειάζεται να το πω εγώ. Τέτοιες πρωτοβουλίες έπρεπε να γίνονται σε κάθε χωριό, πόσο μάλλον σε ένα χωριό που είναι απομακρυσμένο από τα αστικά κέντρα και το πιο απομακρυσμένο της Κασάνδρας. Βοηθάει πάρα πολύ, θα έλεγα, στην τοπική κοινωνία να αναδειχτούν παραδοσιακά ήθη και έθιμα του τόπου μας. Η ΚΕΔΙΚ στέκεται αρρωγός αυτές τις προσπάθειες? Φυσικά, η ΚΕΔΙΚ, αυτός είναι και ο ρόλος της ΚΕΔΙΚ, είναι μια κοινοφελής επιχείρηση, όσο μπορούμε και εμείς στηρίζουμε. Βέβαια, το πιο σημαντικό μέρος το παίρνουν οι άνθρωποι που συμμετέχουν από τις τοπικές κοινωνίες, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα γινόταν τίποτα. Είναι άξιο θαυμασμού που σε τέτοιες δύσκολες εποχές υπάρχουν ακόμη άνθρωποι που θέλουν όσο τίποτα άλλο να κρατήσουν ζωντανές τις παραδόσεις τους, να διηγηθούν την ιστορία του τόπου τους, να διατηρήσουν όσο περισσότερο μπορούν τον πολιτισμό τους. Το Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο εδώ στην Αγία Παρασκευή είναι ένα τέλειο παράδειγμα επιμονής, υπομονής και προσφοράς. Η ιστορία του τόπου βρίσκεται παντού γύρω σου. Η θάλασσα της πρώτης Χερσονήσου της Χαλκιδικής είναι πρωταγωνίστρια. Έτσι γινόταν με την τέχνη παλιότερα.
αυτό που έβλεπε κανείς το αποτύπωνε στον καμβά, στα κεντήματα, στα κεραμικά, στα σπίτια. Οι άνθρωποι ήταν δεμένοι με τη γη που πατούσαν και με αυτή που τους περιέβαλε. Οι χώροι σε γυρνούν πίσω. Στους παλιούς ζωντανεύουν αναμνήσεις. Στους νέους γεννούν γνώση. Πρόεδρε, ποιοι συμβάλλανε ώστε να υλοποιηθεί αυτή η δράση που σήμερα είδαμε? Ήταν μια ιδέα του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Παρασκευής, η οποία ξεκίνησε εδώ και κάποια 4 χρόνια, 5 νομίζω. Πλέον υλοποιήθηκε. Το μουσείο είναι έτοιμο. Περιμένουμε τους επισκέπτες να έρθουν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ πάλι να πω τον κύριο Ζόλη Λεωνίδα, ο οποίος βοήθησε πάρα πολύ σε αυτό το πράγμα, πάρα πολύ. Εμείς δεν κάναμε τίποτα μπροστά σε αυτά που έκανε αυτός. Και πιστεύουμε να έχει απήχηση στον κόσμο της Χαλκιδικής και της Ελλάδος γενικότερα. Όλα βρίσκονται εδώ σαν να μην έχει αλλάξει η εποχή. Σαν να μπαίνεις ξανά στο σπίτι των παιδικών σου χρόνων και να βλέπεις τη γιαγιά να ξεσκονίζει τον παλιό αργαλιό που επί χρόνια χρησιμοποιούσε. Τον αργαλιό που πάντα όμως πρόσεχε σαν τα μάτια της. Και κάθε φορά που τον πλησίαζε, κοντοστεκόταν, τον άγγιζε και χανόταν στις σκέψεις της και τα μάτια της γέμιζαν εικόνες και αναμνήσεις. Πέστε μου, ναι, τι θυμάστε και τι σας θυμίζει ο χώρος αυτός? Τι μας θυμίζει ο χώρος? Παίρναμε το νήμα, το μαζεύαμε, είχαμε ανέμ, μαγκάνι, το μαζεύαμε πάνω στα καλάμια, το αδειάζόμασταν, είχαμε κλουβί που γυρίζαμε, το αδειάζόμασταν, το μετρούσαμε στράτες, 50 στράτες, 40 στράτες, το παραματίζαμε, μονό, ταχταλίδικο, πώς το έλεγαν τ' άλλο, δεν θυμάμαι. Κάθε μέρα καθώς ήσασταν στον αργαλιό. Ε? Κάθε μέρα καθώς ήσασταν στον αργαλιό. Ως που να τελειώσει το πανί, έκαναμε τις δουλειές, καθόμασταν στον αργαλιό. Ό τώρα αδειάζαμε για τον αργαλιό, καθόμασταν στον αργαλιό. Τι φαίνατε συνήθως? Φαίναμε τα χταλίδικα, συντόνια, πιτσέτες. Τότε δεν είχε χαρτιά, δεν είχε τίποτα. Τις πιτσέτες αυτές τυλίκαμε το ψωμί. Φουστάνια έφτιαναμε, το νήμα πολλές φορές το κλώθαμε, ήταν κλουστά όλα, ρόκες αυτά. Σας άρεσε ο αργαλιός? Μας άρεσε, αφού δεν είχαμε τίποτα άλλο, τότε δεν είχε υφάσματα, δεν είχε έτοιμα αυτά, όλα ό,τι ήταν οι πρίκες αυτά, όλα ήταν φαντά. Τα κεντήματα και τα υφαντά προδίδουν πάντα την παράδοση ενός τόπου. Αποτελούν το στίγμα μιας κοινωνίας ελληνικής, μικρής και παραδοσιακής. Οι γυναίκες δεν κεντούσαν μόνο από ανάγκη, όπως όλοι νομίζουμε. Δεν κεντούσαν επειδή είχαν πολύ ελεύθερο χρόνο. Τα κεντήματα τα έμαθαν γενιά με τη γενιά. Ήταν η ιστορία τους, οι ρίζες τους, η κουλτούρα τους. Κι όμως, αν και πολλά πράγματα φθείρουν με τα χρόνια, οι γυναίκες αυτές κατάφεραν να κρατήσουν την παράδοση ζωντανή. Το κέντημα, άλλωστε, είναι μια από τις πιο όμορφες, τις πιο απλές και ταυτόχρονα τις πιο πολύπλοκες μορφές τέχνης. Μια τέχνη που μέχρι και σήμερα μεταδίδεται από γενιά σε γενιά. Η Αγία Παρασκευή είναι ένα πάρα πολύ όμορφο χωριό με φιλόξενους και ζεστούς ανθρώπους και είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι εγενιάστηκε ένα νέο μουσείο, το οποίο ουσιαστικά δίνει ένα ακόμη δεδομένο στην περιοχή για να αυξηθεί η επισκεψιμότητά της. Είμαστε χαρούμενοι που βλέπουμε δραστήριους ανθρώπους και πρέπει να τους συγχαρώ για αυτή τους την πρωτοβουλία και ο Δήμος θα σταθεί όπως στέκεται στο πλευρό τους. Πρωταγωνιστές στο μουσείο είναι οι άνθρωποι. Στιγμές της καθημερινότητάς τους βρίσκονται σε κάθε γωνιά. Το σχολείο, τα σπίτια, οι εργασίες, τα εργαλεία,
οι εικόνες είναι ολοζώντανες. Σίγουρα θα μπορούσαμε να βρούμε χιλιάδες λέξεις για κάθε μια από αυτές τις εικόνες. Μπαίνοντας στους χώρους όμως, μένω σιωπηλή, να κοιτώ ενθουσιασμένη και συγκινημένη αυτό που έφτιαξαν οι άνθρωποι εδώ στην Αγία Παρασκευή. Τα εκθέματα σε κερδίζουν αμέσως. Η μοναδικότητά τους σε κάνει απλώς να θαυμάζεις χωρίς να μπορείς να πεις πολλά. Μόνο κοιτάς και δημιουργείς εικόνες, σκέψεις, συναισθήματα. Στην αρχή υπήρχε κάποια δυσπιστία, σιγά σιγά όμως βλέποντας ότι προχωρούσε η δουλειά, ανταποκρίθηκε και μάλιστα μπορώ να πω άνοιξε τις αγκαλιές του στο Σύλλογο. Καλησπέρα σας. Και πιστεύω πολλά. Ότι θα συνεχιστεί αυτό. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Αντώνη και το... θα σας παρουσιάσει και το μουσείο μας θα μπορεί από εδώ και πέρα να κάποια θέματα να τα εμπλουτίσει, να αξιολογηθούν, να υπάρχουν τα σημαντικότερα μέσα και πιστεύουμε ότι σε αυτό θα βοηθήσουν όλοι. Και οι φορείς και οι κάτοικοι. Η Αγία, όπως πολλά άλλα μέρη της Χαλκιδικής, είναι ένα μέρος με μεγάλη ιστορία. Πήρε το όνομά της από την εκκλησία που βρίσκεται στους παρυφές του χωριού. Η Αγία, όπως την αποκαλούν οι κάτοικοι της περιοχής, με την πλούσια ιστορική παράδοση, καταστράφηκε τρεις φορές πριν και κατά τη διάρκεια της Επανάστασης του 1821. Οι κάτοικοι είναι απλοί και φιλόξενοι, αρκεί να έρθει κανείς εδώ για να το διαπιστώσει. Και η λειτουργία του μουσείου είναι ευχή όλων να προσελκύσει κι άλλους επισκέπτες. Ανθρώπους που σίγουρα πρόκειται να αγαπήσουν αυτό το πανέμορφο μέρος. Πόσο σημαντική είναι η μέρα σήμερα για εσάς? Σήμερα είναι μια πολύ σημαντική μέρα για εμάς. Δηλαδή θέλουμε να πούμε πως στο χωριό μας προσθέτουμε και το λογογραφικό μουσείο, που αυτό ακόμη θα προσφέρει και θα φέρει περισσότερο κόσμο στο χωριό μας. Και έτσι σιγά σιγά αρχίζουμε να αναδεικνύουμε αυτό το χωριό που άρχισε να σβήνεται σιγά σιγά. Θέλουμε να το ξανανεβάσουμε και να το φέρουμε κεφαλοχώριο όπως ήταν τα παλιά χρόνια. Το σημαντικότερο στοιχείο της ταυτότητας ενός λαού. Η αξία της δεν μετριέται με τίποτα. Είναι ένα θέμα τεράστιο, αστήρευτο και τελείωτο. Η λογογραφία μας είναι περισσότερο σήμερα αναγκαία και απαραίτητη για λόγους ιστορικής γνώσης, αλλά και πρακτικής σκοπιμότητας για την εξελικτική πορεία του πολιτισμού μας. Γιατί μόνο όταν λαμβάνονται υπόψη οι πολιτιστικές ρίζες του παρελθόντος, διασφαλίζεται η ιστορική συνέχειά τους.
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος της Αγίας Παρασκευής έβαλε το δικό του λιθαράκι σε όλη αυτή την εθνική μας προσπάθεια. Μια προσπάθεια που δεν γίνεται πρώτη φορά από εμάς, αλλά την έχουν ξεκινήσει δεκάδες χρόνια τώρα οι παλαιότεροι από εμάς. Και πριν από αυτούς, άλλοι. Και εμείς με τη σειρά μας ελπίζουμε στους άλλους μετά από εμάς. Μόνο συγχαρητήρια μπορούμε να πούμε για όσα είδαμε και βιώσαμε σήμερα. Συγχαρητήρια σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που παλεύουν να κρατήσουν ζωντανή την παράδοση και την ιστορία τους.